Είναι ο Καστοριανός Νίκος Κλαζίδης. Έφυγε από την Ελλάδα το 2016 για μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό. Τη βρήκε στο χωριό Πυρμπαούμ, 25 χιλιόμετρα από την Ιρεμβέργη. Αν έχουμε πλάνα, αγαπητέ μου Νεκτάρη, να δείξουμε τα πλάνα και θα καλημερίσουμε τον κύριο σε λίγο. Στην Ελλάδα έκανε ό,τι δουλειά έβρισκε για να επιβιώσει, από ηλεκτροσυγκολητής, στα ορυχεία της ΔΕΗ, στην Πτολεμαίδα, σε φάρμα γουρουνοφόρων στην Καστοριά, μέχρι και σερβιτόρος. Ξέρετε γιατί έφυγε από την Ελλάδα? Λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Οικονομικός μετανάστης. Βρέθηκε εκεί, είναι και γνωστός. Όσοι ασχολείστε με τον μπιλιάρδο θα τον έχετε ακούσει, ότι είναι πρωταθλητής του μπιλιάρδου. Εδώ λοιπόν τον βλέπουμε, στην επιχείρησή του, στη Γερμανία, κοντά στην Ιρεμβέργη, όπου έχει φέρει την πατρίδα, την Ελλάδα, την Καστοριά, στη Γερμανία και μέσα στο μαγαζί του. Πάμε να τον δούμε λοιπόν και να τον καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Κλαζίδη, ιδιοκτήτης της ταβέρνας Ο Έλληνας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Βλέπουμε Καστοριά πίσω και Καστοριά και παραδίπλα. Καλημέρα και από άλλη μια Καστοριανή εδώ. Α, η κυρία Μακρυδάκη είναι Καστοριανή, οπότε βρήκαμε συντοπίτη. Μαμά από την Καστοριά. Ορίστε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Κλαζίδη, σας υποχρέωσε η κρίση να φύγετε το 2016, αλλά πήρατε την πατρίδα μαζί σας, έτσι, και δεν είναι και τυχαίο και το όνομα του μαγαζιού. Ναι, είναι δύσκολα, είναι δύσκολα. Να φεύγεις από την πατρίδα γιατί πρέπει να φύγεις χωρίς τη θέλησή σου, είναι δύσκολα. Να ρωτήσω κάτι. Κάνατε, κοιτάξτε δουλειές τώρα, μετρήστε. Ηλεκτροσυγκολητής, στα ορυχεία της ΔΕΗ στην Πτολεμαίδα. Βαριές δουλειές, δύσκολες δουλειές, πολύ έτσι. Δύσκολη δουλειά. Σε φάρμα γουρουνοφόρων στην Καστοριά. Μέχρι και σερβιτόρος. Δεν ξέρω αν κάνατε και άλλες μέχρι να πάρετε την απόφαση και να πείτε ότι δεν πάει άλλο. Δεν τη φοβήθηκε τη δουλειά, τις έκανε όλες και μετά πήρε την απόφαση. Έκανα, ναι, έχω κάνει και άλλες δουλειές. Αν αρχίσουμε να λέμε, δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Ναι, λοιπόν. Για πείτε μας. Μπράβο. Ναι, έχω έρθει εδώ Γερμανία από το 2016. Στην αρχή είχα ανέβει δίπλα στο Τίζενδορφ, σαν οικονομικός μετανάστης βέβαια. Δύσκολα ήταν στην Ελλάδα, έτρεχα από πόλη σε πόλη για μεροκάματο, πολύ δύσκολα. Λυπηρό το να μην βγεις, ας πούμε, στην πόλη σου με τους φίλους σου, να μην μπορείς να βγεις για καφέ. Πολύ λυπηρό αυτό. Αλλάζει ζωή. Μοναξιά, ναι, και ξένο κράτος, ξένοι. Έχουμε και Ελλάδα τους μετανάστες μας. Είδατε και από νομούς που κάποτε ήταν πλουτοπαραγωγικοί και σήμερα θα δοκιμαστούν πολύ και με τη ΔΕΗ. Και πώς τα βρήκατε εκεί, λοιπόν? Τι λοιπόν, δύσκολα σου λέει. Όχι, πώς ξεκίνησε, αυτό λέω. Πώς θα βρήκε. Ναι, για να ξεκινήσει. Δεν μιλούσα τη γλώσσα, μόνο με τα αγγλικά ήμουν, πράγμα το οποίο. Αν δεν ξέρετε καν γερμανικά. Δεν ήξερα. Πλέον. Τώρα, όπου και να πάω, σε όποια υπηρεσία, με όποιον άνθρωπο και να μιλήσω, πολιτική συζήτηση κάνω, αν και δεν μου αρέσει. Στα γερμανικά? ναι, σε τόσο λίγο χρόνο, 3 χρόνια και κάτι μήνες καταφέρατε και μαθήματα? Ξέρετε τι, άμα... Ανάγκη. Όχι, δεν έχω πάει σχολείο, δεν έχω πάει ποτέ γερμανικό σχολείο να κάτσω να τα μάθω. Τα έμαθα με τον κόσμο εδώ πέρα, μιλώντας, ρωτώντας. Δύσκολη γλώσσα. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Την ταβέρνα, πώς φτάσατε να την ανοίξετε? Τι πρώτο κάνατε στη Γερμανία, κύριε Νικό? Στη Γερμανία, οδηγός φορτηγών ξεκίνησα. Α, και εκεί πάμε ήταν πάλι. Ήταν κάτι εύκολο. Έχουμε μετρήσει από εδώ πόσες πάμε και οδηγός φορτηγών. Μετά. Ναι, οδηγός φορτηγών για το λόγο του ότι ήταν εύκολο να πιάσω δουλειά με το δίπλωμα που είχα, ας πούμε, και τα αγγλικά δεν τους ενδιαφέρει η γλώσσα, γιατί είναι κάτι δυσέβρετο εδώ στη Γερμανία. Οδηγοί φορτηγών? Ναι, δεν βρίσκουν οδηγό φορτηγών και να είναι με ένα πόδι τους βουτάνε γιατί δεν έχουν. Α, άκου να δεις τώρα. Ναι, για πείτε. Λοιπόν, και μετά μέσα από τον μπιλιάρδο βέβαια τα βρήκα όλα αυτά. Δηλαδή με άλλους ανθρώπους που παίζανε μπιλιάρδο και γνωριστήκατε, ναι, που παίζανε μπιλιάρδο, γιατί έπαιζα εδώ. Κάτι είναι λάθος. Δεν πηγαίνεις, ας πούμε, πηγαίνεις σε ένα μπιλιάρδο και παίζεις. Έχεις κάποιο, πηγαίνεις, γράφεις σε ένα σύλλογο και παίζεις αγωνιστικά. Είναι πολύ όμορφο. Και έτσι δικτυωθήκατε. Δικτυώθηκα και έτσι βρήκα και την επόμενη δουλειά, όπου δούλευα σε μια μεγάλη παραγωγή χρωμάτων, σε μια ελβετική εταιρεία, η οποία έδρευε εκεί δίπλα στον Τίζελντορφ από μένα. Και έτσι τη βρήκα και
ξεκίνησε εκεί πέρα παραγωγή χρωμάτων. Σε παραγωγή χρωμάτων και στην ταβέρνα πώς φτάσατε? Μαζέψατε κάποια χρήματα από αυτές τις δουλειές και καταφέρατε να πείτε θα κάνω κάτι δικό μου? Στην ταβέρνα εδώ είχα έναν γνωστό ο οποίος ήταν εδώ στην Ιρεβέργη και ψάχναμε κάτι να βρούμε. Mm-hmm. Πήγαμε να το ξεκινήσουμε μαζί, ήρθα εδώ πέρα, αλλά τελικά μόνο μαζί το ξεκινήσαμε και μπήκα στο Λούκι εγώ. Ναι. Και κάνατε τη σωστή καραμπόλα. Και πολύ ωραίο είναι και ο χώρος. Είναι μεγάλο. Θέλετε να μας δείξετε λίγο το μαγαζί? Βλέπουμε τώρα και τον κατάλογο και τις φωτογραφίες. Θα πούμε κάτι ωραίο που κάνει. Ελλάδα, μα σου λέει ο Έλληνας. Θέλετε να μας δείξετε λίγο το μαγαζί? Αυτή. Εμένα, για μένα λέτε? Ναι, κύριε Νίκο. Θα πρέπει να σηκωθώ. Δεν ξέρω αν θα είναι σταθερή η κάμερα. Δεν πειράζει, πάρτε τη και σας ακολουθούμε κι εμείς. Ελάτε. Δεν έχω και... Πρέπει να ανοίξω και φώτα. Να σας πω, δεν πειράζει, να σας πω όσο μας δείχνετε εσείς για να καλύψω και το χρόνο. Ωραία, ότι ο κύριος Νίκος έχει κάνει το εξής κόλπο. Στα γεύματα έχει ειδικά κουπόνια. Δηλαδή στο τέλος κάθε γεύματος παίρνει ένα ειδικό κουπόνι. Και όταν συμπληρώσει 10 μπαίνει σε κλήρωση. Και ο μεγάλος νικητής, κύριε Κάντα, κερδίζει ένα ταξίδι για δύο άτομα στην Καστοριά. Πολύ ωραία. Φοβερή ιδέα. Βέβαια, όσο Γερμανία. Και πάει έτσι. Στην Καστοριά, μην χάσετε, μην παραλείψετε. Είναι εξαιρετική πόλη. Λοιπόν, να το μαγαζί. Το βλέπουμε. Ένας χώρος κλασικής λογικής. Ναι, με τις φωτογραφίες όπως βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Αυτό πώς το σκεφτήκατε, κύριε Νίκο, με την Καστοριά, με το ταξίδι? Έψαχνα κάποιο τρόπο, γιατί ουσιαστικά για τους Γερμανούς είμαι εδώ πέρα καινούριος όσο αφορά για το εστιατόριο. Οι Γερμανοί θέλουν, αν μπορούσες και γραπτή εγγύηση να τους γράψεις για να τους πεις ότι έχεις καλό φαγητό πέρα από το τρόπο να τους δίνεις. Ωραία. Προδιαγραφή. Αυτό. Ναι. Στη Γερμανία ζείτε. Τι φτιάχνετε συνήθως, τα ελληνικά κλασικά, δηλαδή μουσακάδες, γύρο και τέτοια? Ναι, κάνω μουσακά, στιφάδο. Και ο μάγειρας ποιος είναι, ξέρει τις συνταγές? Ο μάγειρας είναι μόνο Έλληνας και μόνο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος. Εσείς καταπιάνεστε? Μόνο Έλληνα. Ξέρετε εγώ από... Εγώ πιάνομαι, άμα χρειαστεί, ναι, γνωρίζω λίγο να σας πω. Και μέσω του κουμπονιών υπάρχει το όραμα του νόστου, της επιστροφής και της Καστοριάς. Έτσι. Έχει κερδίσει κάποιος το ταξίδι και το ξανακάνετε ή είναι ένα και μοναδικό σε... Όχι, αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη χρονιά. Έχουν τρελαθεί, μαζεύουν συνέχεια υπογραφές. Συγκεκριμένα, ας πούμε, το φαγητό κοστίζει 15, παράδειγμα, για 15 ευρώ. Όταν το φαγητό κοστίσει 30 ευρώ, παράδειγμα, βάζω δύο υπογραφές. Κάθε υπογραφή είναι 15 ευρώ. Όταν συμπληρώσουν 10. Πάω να το πω και στα γερμανικά, αρχίζω να ξεχνάω τα ελληνικά μου, δηλαδή είναι τρελό αυτό. Σα κουπόνια, ας πούμε. Ναι, στα κουπόνια, ας πούμε, 10 κενά που είναι, 10 κενά που βάζω στο κάθε κενό, όταν συμπληρώνουν, γράφουν το όνομά τους και το τηλέφωνο τους και το βάζουν σε ένα κουτί μέσα από plexiglass που έχουν κάνει. Ναι, και τους ξαναδίνω δύο, ξαναδίνω πίσω κουπόνια. Ωραία ιδέα. Υπάρχει ανάγκη το όνειρο για επιστροφή, κύριε Νίκο? Δεν νομίζω να γυρίσω. Όχι, είναι πολλά συναισθήματα και πολλά που, ξέρετε τι είναι, να πάρω σύνταξη και να πάω να γυρίσω πίσω να φάω τη σύνταξή μου, αυτά τα καλύτερα μου χρόνια εδώ τα τρώω. Ναι, δύσκολο. Να σας πω τώρα με τον κορονοϊό, τι γίνεται εκεί στη Γερμανία, έχετε και εκεί προβλήματα? Εδώ, ναι, προβλήματα από ό,τι ακούω, βλέπω και άτομα, δηλαδή άμα σας στείλω και φωτογραφία, λίγο να γελάμε λίγο. Τρώγανε μέσα από τη μάσκα. Ποια μάσκα, βγήκανε με μάσκα από αυτή που είναι η... Του βιολογικού πολέμου. Η μάσκα έξω στα Lidl. Τι λέτε τώρα. Έξω στα Lidl. Τι μάσκα δηλαδή, αυτές που είχε ο οξυγονοκολλητής. Αυτά που έχουν είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Ειλικρινά, ο κόσμος έχει τρομάξει και τρομάζει. Πείτε το, θα έχουμε σύνδεση και στη συνέχεια με τον Παντελή τον Βαλασόπουλο, για να μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Ότι υπάρχει πανικός. Και οι Γερμανοί που είναι πιο ψύχρεμοι, και εσείς τώρα τους ζείτε εκεί πέρα, και πιο ψυχροί σε κάποιες αντιδράσεις, έχουν φοβηθεί και αυτοί και έχουν αδειάσει όλα τα σούπερ μάρκετ. Έτσι λειτουργούν με φόβο και εκεί, με ανησυχία. Πιο ψυχροί φαίνονται, αλλά όσο αφορά το θέμα, το ότι είναι.
άρρωστοι. Του φόβου για την ασθένεια. Τι καλά κάθονται στο σπίτι. Μα έβλεπα όλη την εβδομάδα και την Deutsche Welle, το κανάλι, και το BBC στην Αγγλία, ότι μεταδίδουν συνεχώς τον κορονοϊό με μόνη διακοπή το ταξίδι του Τραμπ στην Ινδία και την επίθεση με το αυτοκίνητο στο. Δεν θυμάμαι πια πολύ έγινε στη Γερμανία. Νομίζω ότι αυτές ήταν οι τρεις ειδήσεις, ειδικά στον. Έχει κρούσματα. Πολλά. Και θανάτους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.